Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις, στην πρώτη σας ενημέρωση μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης, μιας και ο φάκελος στην Αμερική έκλεισε με το δικαστικό συμβιβασμό και μάλιστα με πληρωμή από την πλευρά της μεγάλης φαρμακοβιομηχανίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο φάκελος επί της ουσίας έχει κλείσει. Από την άλλη όμως, στην ελληνική πλευρά, με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναμένεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να υπάρχει αποζημίωση και του ελληνικού δημοσίου από όλη αυτή την υπόθεση. Με να τα δούμε όλα αυτά, είχαμε και πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ χθες, όπου πραγματικά, όπως όλα δείχνουν, αδειάζουν τον πρώην Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Νίκο Παπά, για όλη την υπόθεση με τις ηχογραφήσεις. Κάτι το οποίο βέβαια και ο ίδιος πήρε όλη την ευθύνη πάνω του σε δηλώσεις που έκανε και με ανάρτηση που έκανε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην προσωπική του ιστοσελίδα. Αυτό έτσι διαμορφώνεται η πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε βέβαια και παρέμβαση του Πρωθυπουργού παρέμβαση του Πρωθυπουργού με δήλωσή του στο ΣΕΒΕ, όπου επί της ουσίας αφήνει πολλά θετικά μηνύματα σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και ενδεχομένως δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτή η καταστροφή που περιμέναμε το προηγούμενο διάστημα. Θα το παρακολουθήσουμε σε λίγα λεπτά. Βέβαια, εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στα αυτοδιοικητικά. Σε λίγα λεπτά θα μάθουμε ένα κομμάτι που πραγματικά σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και βλέπουμε ότι έχουμε και πολλά μηνύματα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τηλεφωνήματα σχετικά με τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν στο δημόσιο, τις προκηρύξεις που είναι ανοιχτές, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, τι αφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θα το δούμε αυτό σε λίγα λεπτά, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και θα τα δούμε όλα. Επίσης, θα σας ταξιδέψουμε, θα βγούμε και σήμερα εκτός Αττικής με την καλεσμένη που θα έχουμε σε λίγα λεπτά που έρχεται από την επαρχία και θα δούμε όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο τον οποίο εκπροσωπεί. Να σας δώσω τώρα τρόπους επικοινωνίας, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, το ρεπορτάζ σας και φυσικά ό,τι θέλετε να μας πείτε. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook, Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-0711 και η ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα www.atticatv.gr, όπου φυσικά μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας στο YouTube, για να βλέπετε όλα τα αποσπάσματα των εκπομπών και τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ καθημερινά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα, να δούμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την οικονομία. Μήνυμα το οποίο έστειλε μέσα από το ΣΕΒΕ. Να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Φορολογικές ελαφρύνσεις, η εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και το ψηφιακό κράτος σας αφορούν ως δυναμικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Αυτές οι αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. Σύντομα θα υπάρξει γενναία μείωση στην προκαταβολή φόρου. Και αυτές τις μέρες η Βουλή συζητά νόμο που θα επιτρέπει μικροπιστώσεις χωρίς εγγυήσεις προς επιχειρηματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ζητούν γρήγορα μικρά κεφάλαια. Και ακολουθεί άλλο νομοσχέδιο το οποίο θα ρυθμίζει το ιδιωτικό χρέος. Θα εξηγένει προβληματικά εταιρικά σχήματα και θα προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε όποιον αναλαμβάνει το ρίσκο ενός σχεδίου, αλλά τελικά αποτυγχάνει να το υπηρετήσει. Αναπτύσσονται όμως και πρωτοβουλίες, ειδικά για τις εξαγωγές. Έμεσες, όπως για την τόνωση του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και των μεταφορών, αλλά και άμεσες, όπως το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Εξωστρέφεια, με 85 δράσεις. Ο στόχος μας σαφής. Η συμμετοχή των εξαγωγών στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν από 38% σήμερα να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 48% στο τέλος της τετραετίας. Το μερίδιο της βιομηχανικής παραγωγής να φτάσει από το 9,5% που είναι σήμερα στο 12%. Και οι ξένες επενδύσεις να έχουν διπλασιαστεί μέχρι το 2023.
Και σε αυτή την κατεύθυνση το Enterprise Greece εξυγχρονίστηκε. Το καλοκαίρι, μάλιστα, θα εγκαινιάσει ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης εξαγωγιών και επενδυτών. Σκοπός επίσης είναι να αυξηθούν τα εξαγώγημα αγαθά πέραν των πετρελοειδών και υπηρεσίες πέραν του τουρισμού και της ναυτιλίας. Αυτό σημαίνει στροφή προς τομείς όπως το ποιοτικό κρασί, νέες τεχνολογίες, η δημιουργική βιομηχανία. Είναι απαραίτητο, συνεπώς, να χαρτογραφηθούν οι χώρες στόχοι και οι κλάδοι στόχοι με ελληνικό ενδιαφέρον. Και να αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, το e-commerce, με τη βοήθεια της οικονομικής διπλωματίας και της έμπειρης Ολλανδικής κυβέρνησης που μας παρέχει σημαντική τεχνική βοήθεια. Φίλες και φίλοι, το ξέρετε ότι είμαι σταθερά δίπλα σας. Το εμπόριο και οι εξαγωγές, άλλωστε, ιστορικά σηματοδοτούν το ελληνικό δαιμόνιο, την αντοχή και τη δημιουργικότητα. Θέλω όμως να είστε και εσείς δίπλα μου στην προσπάθεια ανάταξης της χώρας. Γιατί η επιταγή του ριζικού της μετασχηματισμού παραμένει επίκαιρη. Η Ελλάδα πρέπει να δει αλλαγές ανάλογες εκείνων των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, με πολύ γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, πλήρη απασχόληση, εθνική ευημερία και ατομική προκοπή. Και ακριβώς αυτή την προοπτική δηλώνει το σύνθημά μας: η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που εξάγει. Μάλιστα. Θετικά τα μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Πάμε στα δικά μας τα αυτοδιοικητικά όμως. Αφήνουμε στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα. Πριν περάσουμε να δούμε όλα τα ζητήματα των προσλήψεων στο δημόσιο, αμέσως μετά να σας αναφέρω ότι έχουμε μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Ασπροπύργου με τον ΟΑΕΔ. Είχαμε συνάντηση του Δημάρχου Ασπροπύργου του Νίκου Μελετίου με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, όπου συμφωνήθηκε και υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, πιστοποίησης, πρακτικής άσκησης και απασχόλησης ανέργων της περιοχής. Μια σημαντική παρέμβαση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της εργασίας και της ανεργίας και πώς μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα. Επίσης, έχουμε τοποθέτηση του Δημάρχου Ασπροπύργου, του κ. Μελετίου, όπου ευχαρίστησε θερμά τον διοικητή του ΟΑΕΔ, τον κ. Πρωτοψάλτη, και δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια πολιτική καμπή της ιστορίας, όπου αφενός η Ελλάδα πρέπει να τεθεί σε αναπτυξιακή τροχιά. Και αφετέρου η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της για τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας και τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Δήμος μας, υλοποιώντας τον προγραμματικό του πλάνο περί υπερτοπικότητας και εξωστρέφειας, στοχεύει σε στρατηγικές συνεργασίες με φορείς που θα αξιοποιήσουν κατάλληλα τους ανθρώπινους πόρους της περιοχής. Σημαντική και αυτή η παρέμβαση. Και πάμε να δούμε, επειδή αναφερθήκαμε στον ΟΑΕΔ, θα αναφερθούμε τώρα τι γίνεται με τις προσλήψεις. Τι είναι ανοιχτό, τι περιμένουμε. Σε ποιους δήμους, όλα αυτά σε λίγα λεπτά και με τη βοήθεια της Σοφίας Χίτου, όπου βρίσκεται μέσω Skype, θα συνδεθούμε με το workenden.gr. Καλησπέρα, Σοφία. Γιώργο. Καλησπέρα, πώς είσαι? Καλά. Θα άκουγα και νωρίτερα που έλεγες για το μνημόνιο συνεργασίας για το Δήμο Σοφίου και τον ΟΕΔ και συμφωνώ, είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνεργασία που θα δώσει και νέες θέσεις εργασίας. Και μακάρι να γίνονται αυτά και σε άλλους δήμους της χώρας, αυτό είναι έτσι ένα πρότυπο. Νομίζω ότι πρέπει οι Δήμοι τώρα, ειδικά μετά την πανδημία του κορονοϊού και όλα αυτά που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα, θα μπουν σε μια διαδικασία, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούν τα θέματα της εργασίας και της ανεργίας και πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο. Γιώργο, να πω και κάτι. Οι Δήμοι, και μπράβο που έγινε αυτό, δηλαδή ο Τσάπος και του Θεού Παθμού, έκαναν αρκετές προσλήψεις κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Ναι, μεν μπορεί να ήταν τετράμινα ή οκτάμινα, απλά έδωσαν προσλήψεις εργασίας. Γιατί όπως ξέρουμε, αρκετές προσλήψεις και ειδικά η ΚΑΠΑ ήταν παγώς εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Πάμε να δούμε σιγά σιγά, Σοφία, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Και πρέπει να σου πω ότι γενικά κάθε φορά που συνομιλούμε, είτε στο στούντιο είτε τώρα μέσω Skype, έχουμε πολλά μηνύματα για το τι περιμένουμε, ποιες είναι οι προκηρύξεις που θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα, τι έχει ανοίξει και ενδεχομένως πρέπει να τρέξουν κάποιοι να δηλώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα ή ακόμα και να μπουν στις απαραίτητες λίστες. Γιατί έχουμε κινητικότητα στο θέμα των προσλήψεων. Αρχικά να πούμε ότι από τις προκηρύξεις ΚΑΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη προκήρυξη βοήθεια στο σπίτι. Έχει κλείσει προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για ΠΕ, ΤΕ και ΘΕ και είναι ανοιχτή για την ΙΕ, την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Και από εκεί και πέρα, η νέα μεγάλη προκήρυξη που έρχεται για μόνιμο προσωπικό αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 187 θέσεις και 20 εξαστών για τον ΟΠΕΚΕΠΗ. Έχουμε, όπως είπες όμως και νωρίτερα, και πρέπει να τρέξουν οι ενδιαφερόμενοι, αρκετές προσλήψεις σε δήμους. Να πούμε ότι, δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε και κάποιες κάρτες. Έχουμε και τις σχετικές κάρτες, σιγά σιγά θα τις βλέπουμε μαζί. Μιλάμε φυσικά και για περιοχές και εντός Αττικής και εκτός Αττικής. Δεν ξέρω αν βλέπεις και εσύ τις κάρτες ή να τις περιγράψω σιγά σιγά εγώ, Σοφία. Θα τις αναφέρω και εγώ, Γιώργο. Δήμος Αθηναίων είναι μέχρι 3 Ιουλίου. Δήμος Φατών Αρτέμιδος 1 Ιουλίου, Δήμος Κορινθίων μέχρι 1 Ιουλίου, Δήμος Καρπενιστίου 29 Ιουνίου, Δήμος Κατερίνης 29 Ιουνίου, Δήμος Δάφνης Θημικού 29 Ιουνίου, Δήμος Μικόνου 29 Ιουνίου, Δήμος Θέρμης 29 Ιουνίου, Δήμος Κορδελιού Ευόσμου 29 Ιουνίου, Δήμος Μοσχάτου Τάβρου 29 Ιουνίου, Δήμος Θάσου 29 Ιουνίου, Δήμος Νάξου 29 Ιουνίου, Δήμος Πέλλας 6 Εβδόμου, Δήμος Αριστοτέλη 29 Ιουνίου και Δήμος Ήτρας 29 Ιουνίου. Υπάρχουν πάρα πολλές προκηρύξεις. Μπορεί να τις δει κανείς μπαίνοντας στο workender.gr στην ενότητα δημόσιου, ενότητα προκηρύξεις. Αρκετές θέσεις, ειδικά και για το Δήμο Αθηναίων. Απλά, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στο στούντιο στις δημοσκοπήσεις, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κινηθούν γρήγορα. Γιατί οι αιτήσεις, οι προθεσμένες βασικά σε αυτές τις προκηρύξεις είναι ασφυκτικοί, δηλαδή είναι περίπου 10 ημέρες. Είναι ασφυκτικές. Πάντως, να συνοψίσω από τους Δήμους και τις προθεσμίες, να αναφέρω και στον κόσμο για άλλη μια φορά στους τηλεθεατές μας, καθαρά αυτές που αφορούν στην Αττική, να το ξεχωρίσω αυτό το κομμάτι, γιατί μας παρακολουθούν πολλοί από την Αττική. Δήμος Αθηναίων, έχουν προκηρυχθεί θέσεις εργασίας. Δήμος Δάφνης Ημιτού επίσης. Δήμος Πάτων Αρτέμιδος επίσης. Δήμος Μοσχάτου Ταύρου επίσης θέσεις εργασίας. Και Δήμος Ίδρας όσον αφορά, λέμε πάλι, την Αττική. Και σήμερα, δηλαδή την τελευταία στιγμή, πριν από λίγο, έχουμε βγει και κάποιες άλλες θέσεις στο Δήμο της Φυσιάς. Υπάρχει δηλαδή κάποια εξέλιξη για αυτό το κομμάτι. Αυτά μπορούμε να αναφέρουμε, Σοφία, περίπου τις ειδικότητες. Είναι πολλές ειδικότητες. Μπορούμε να πούμε περίπου ποιες ειδικότητες αφορά. Θα πούμε κάποιες από τις πιο βασικές. Παραδείγματος χάρη στο Δήμο Αθηναίων έχει γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Υπάρχουν επίσης άλλες προκηρύξεις, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, νηπιαγωγοί, νοσηλευτές, καθηγητές φυσικής αγωγής, χειριστές μηχανημάτων έργου, οδηγοί, εγκάπης πυρασφάλειας και φυσικά υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, τις οποίες μπορεί κανείς να δει ανοίγοντας τις προκηρύξεις μέσα να δει αναλυτικά φυσικά και φυσικά τι προσόντα. Μάλιστα, άρα έχουμε μεγάλη γκάμα από όλες, πολλές ειδικότητες και είναι λογικό, δηλαδή παιδαγωγή, νηπιαγωγή κτλ. Είναι η περίοδος που γίνονται συνήθως οι συμβάσεις, γιατί θέλουν να προετοιμαστούν οι Δήμοι και για το επόμενο διάστημα που θα ανοίξουν και πάλι όλες αυτές οι δομές. Καθηγητές φυσικής αγωγής, διοικητικοί υπάλληλοι. Γιώργο, είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι σε αυτές τις προκηρύξεις είναι καλό να συμμετέχουν οι υποψήφοι, γιατί κερδίζουν την εμπειρία που είναι πολύτιμη και για άλλες προκηρύξεις ΚΑΠΑ, δηλαδή μονίμων, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν κάποια χαρακτηριστικά όπως η μονοκονεϊκή, πολυτεχνική, τριτεχνική ιδιότητα, ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία, η εντοπιότητα σε κάποιους από αυτές, η Αττική και η Θεσσαλονίκη δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και αναπηρία υποκριτήριου ή γονέα ή τέκνη. Μάλιστα. Πολλές ειδικότητες και επίσης έχουμε και από... Τι περιμένουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Σοφία? Πάρα πολλές προσλήψεις σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Συνολικά 1.291 προσλήψεις και ενδεχομένως να αυξηθούν και περαιτέρω. Είναι οι γλωσσές της αποδοτικού χαρακτήρα. Γιώργο, αφορά 8 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι καλό και εδώ να απεκτάξουν οι ενδιαφερόμενοι, γιατί είναι από 8 μήνες και πάνω, δηλαδή μπορεί να είναι από 8 μήνες ακόμη και ετήσιες συμβάσεις, οπότε είναι καλό χρονικό διάστημα. Αφορά περίπου όλη τη χώρα, δηλαδή οι αποκεντρωμένες
Αττική, Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πειραιάς Ελλάδας, Μακεδονίας Κράτης, Πελοποννήσου, Αιγαίου και Κρήτη. Μάλιστα. Και όσον αφορά στην Αττική. Στην Αττική, λοιπόν, είναι κάποιοι δήμοι, όπως Αγίων Αναρχήν Καματερού, 18 θέσεις, Αμαρουσίου, 73, Λιθίων, Ζωγράφου, Ηλίου, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέσεις Ψυχικού, Σπετσών, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Διονύσου, Δάχνη Σιμητού και Παλίνης. Μάλιστα. Βλέπετε και τις σχετικές κάρτες. Καλό είναι να δούμε άλλη μία φορά την κάρτα. Είναι προσλήψεις που αφορούν στους ΣΟΤΑ Α βαθμού, αλλά και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αφορούν σε αυτούς τους δήμους της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Άγια Ανάργυρα Καματερό, Μαρούσι, Βρυλίσκια, Ζωγράφου, Ήλιον, Μεταμόρφωση, Φιλοθέη Ψυχικού, Σπετσών, Σπέτσες, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Διόνυσος, Δάφνη Μητός και Παλίνη. Γιώργο, και ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλες, και άλλοι δήμοι. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε και επιπλέον προσλήψεις στο επόμενο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Να επαναλάβουμε, Σοφία, για άλλη μία φορά, τι πρέπει να προσέξει κάποιος που θέλει να καταθέσει τα χαρτιά του, τι είναι τα βασικά στοιχεία, γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, μπορεί κάποιος να βρεθεί εκτός για κάτι, για ένα λάθος ή μία προσεξία που έκανε. Ενδεχομένως, ακόμα και αν δεν πήγε τη μέρα αυστηρά στις προθεσμίες, στις χρονικές που έπρεπε. Πρέπει αρχικά να διαβάσουμε πάρα πολύ καλά την προκήρυξη, να δούμε τις ειδικότητες που ζητούνται, να πληρώσουμε το σωστό έντυπο το οποίο βρίσκεται μέσα στην προκήρυξη και το ζητάει παραδείγματος χάρη, δώσει ένα παράδειγμα SOFEX. Έχουν κάποιους βαθμούς επάνω SOFEX, SOFEX, ανάλογα τι ζητάει η προκήρυξη. Μαζεύουμε σωστά όλα τα δικαιολογητικά και συμπληρώνουμε δηλαδή σωστά αυτά που έχουμε με αυτά που βάζουμε μέσα στο φάκελο. Κοιτάζουμε κάθε προκήρυξη, βλέπουμε μέχρι πότε είναι η προθεσμία και πού πρέπει να τα στείλουμε. Είτε κάποιες προκήρυξεις λόγω κορονοϊού θα ήταν και ηλεκτρονικά, είτε τα συνδρομικά ήταν να πάμε ήδη με την πρόσωπη παρουσία. Προσέχουμε πάρα πολύ πώς θα και να μαζέψουμε σωστά όλα τα χαρτιά. Και να πω και κάτι το οποίο μας ρωτάνε. Μπορεί να είναι μια προθεσμία 29 έτου, μπορούμε να το στείλουμε και μέχρι 29 έτου. Αν το στείλουμε στις 30, αυτό σημαίνει ότι είναι εκπρόθεσμη. Άρα η αίτηση θα βγει άκυρη. Πρέπει όπως και να έχει την στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν δεν μπορούμε να στείλουμε τα δικαιολογητικά νωρίτερα, την τελική ημερομηνία. Πρέπει να καταγραφεί με κάποιον τρόπο ότι στείλατε την αίτησή σας την τελική ημερομηνία. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Μπορεί να έχει κάποιο πρωτόκολλο, μπορεί να έχει κάποιο χαρτί από το ταχυδρομείο, κάτι που να πιστοποιεί ότι την τελική ημερομηνία στείλατε, και καλύτερο, θα έλεγα εγώ, στις περισσότερες περιπτώσεις δικαιολογητικών με συστημένο φάκελο. Είναι ένα επιπλέον οικονομικό κόστος, αλλά είναι το πιο σίγουρο ότι έχει πάει ο φάκελός σας. Έτσι ακριβώς είναι, καιρό και αποφεύγεται και ο συνοστισμός και λόγω κορονοϊού. Οπότε μαζεύουμε σωστά τα δικαιολογητικά μας και τα στέλνουμε στην ημερομηνία. Επίσης, αν έχουμε κάποια πορεία, κάθε προκήρυξη να αναφέρει κάποιον υπεύθυνο, που είναι η τηλέφωνο και το όνομα του επώνυμου. Οπότε είναι καλό, αν δεν γνωρίζουμε κάτι, να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο Δήμο ή κάποιο άλλο φορέα και να ρωτήσουμε, να μάθουμε για τα δικαιολογητικά ή κάποια πορεία που ενδεχομένως να έχουμε. Μάλιστα. Σοφία, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Θα τα λέμε τακτικά, γιατί από ό,τι μου έχεις πει και εσύ από το ρεπορτάζ, έχουμε και άλλες προσλήψεις σε άλλους τομείς του δημοσίου πέραν των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε θα έχουμε συχνή επικοινωνία. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι έχουμε 1.291 προσλήψεις του ΣΟΤΑ Α και Β, Α βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Βλέπουμε και τη σχετική κάρτα όπου έχουμε αναλυτικά τους δήμους τουλάχιστον της Αττικής που μπορείτε, ποιες θέσεις υπάρχουν και ποιοι δήμοι είναι. Καλό είναι να τα επισημαίνουμε και αυτά, γιατί πολλοί κόσμος τα ψάχνει. Δίνω για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Δημοσκοπήσεις, παπάκι, Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook, Δημοσκοπήσεις Attica TV.
Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπής@papakiatrikatv.gr. 211-27-0711 το τηλέφωνό μας. www.atrikatv.gr, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Και φυσικά δημοσκοπής@atrikatv, το κανάλι μας στο YouTube. Στείλτε τα ερωτήματά σας πάνω σε σχέση με τις προσλήψεις. Σας το λέω γιατί πολλοί, είτε με βρίσκετε στο δρόμο, είτε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, με ρωτάτε πολλά πράγματα. Στείλτε τα ερωτήματά σας και θα έχουμε εδώ τη Σοφία από το workend.gr να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Να παρακολουθήσουμε, πριν πάμε σε διάλειμμα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξης που μας παραχώρησε χθες ο κύριος Ξένος Μανιατογιάννης, ο Δήμαρχος Βρυλισσίων, σχετικά με τα έργα και τις δράσεις που είναι αυτή τη στιγμή που έχουν δρομολογηθεί ή που έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Δήμο Βρυλισσίων. Αμέσως μετά σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή υπεγράφει σύμβαση για να ξεκινήσουμε την αντικατάσταση του οδοφωτισμού με λάμπες LED. Το έργο ξεκινάει, γίνονται οι φωτοτεχνικές μελέτες, υπεγράφει σύμβαση πριν 15 μέρες. Το έργο ξεκινά περίπου σε 1,5 με 2 μήνες και μέσα σε 4 με 6 μήνες θα έχουν τοποθετηθεί όλες οι λάμπες και το κέλυφος, το μπράτσο κλπ. Θα έχουν ανανεωθεί όλα τα σώματα, όλα τα φωτιστικά. Όπου απαιτείται και όλα αυτά που σας λέω με βάση τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του αναδόχου εργολάβου. Είναι σημαντικό έργο γιατί κερδίζουμε μια εξοικονόμηση της τάξης του 82 με 85%, που αυτό θα το δούμε από τον 5ο χρόνο και μετά, γιατί στα 5 πρώτα χρόνια θα αποπληρωθεί ο εργολάβος. Και δεν θα αποπληρωθεί από μεθαύριο, θα αποπληρωθεί από τον 3ο χρόνο μέχρι τον 5ο, ώστε να δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε, να νιώσουμε την εξοικονόμηση και μετά αυτή η εξοικονόμηση, τον 5ο χρόνο, θα μας μείνει ως παρακαταθήκη, ως περιουσία. Αναμένεται να είναι γύρω στις 400.000 ευρώ το χρόνο. Ο Δήμος δεν πήρε ούτε ένα ευρώ δάνειο. Με μια σκληρή σύμβαση στα 5 χρόνια, τα δίκτυα παραμένουν στη διαχείριση και στη συντήρηση του Δήμου και εξυγχρονίζεται ένα πάγιο αίτημα της πόλης, των δημοτών, σε όλο το φάσμα της πόλης και νομίζω ότι είναι ένας πολύ βασικός, θα είναι και ένας βασικός λόγος να μπορέσουμε να μειώσουμε την εγκληματικότητα, γιατί το θέμα του φωτισμού και της ασφάλειας συνεπάγεται μείωση της εγκληματικότητας. Αυτό είναι ένα πρώτο έργο που ξεκινάει. Αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται υπογράφουμε το δεύτερο έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε σαν διαδικασίες, ξέρετε τις διαδικασίες μας. Είναι τα δύο συστήματα υπογειοποιημένων κάδων στο εμπορικό σημείο της πόλης, δύο συστήματα από 4 υπογειοποιημένους κάδους στο κάθε σύστημα. Και παράλληλα έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε υποβάλει τη νέα μας μελέτη, τη μελέτη μας στο Πράσινο Ταμείο για νέα συστήματα υπογειοποιημένων κάδων. Και αύριο το πρωί παραλαμβάνουμε και από το ελεγκτικό συνέδριο τη μεγάλη σύμβαση, εγκεκριμένη, έχουμε ήδη ενημερωθεί, για το έργο της σύδρευσης που ξεκινάει τέλος Ιουλίου, που αφορά στην αντικατάσταση όλων των υδρομετρητών της σύδρευσης. Το νερό, όπως ξέρετε, στα Βρυλίσια το διαχειριζόμαστε εμείς. Το διαχειρίζεστε εσείς, είναι το ναι, διαχείριση πιέσεων του δικτύου, αυτοματοποίηση αντλιοστασίων και τηλεματική διαχείριση όλου αυτού του πράγματος, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες, οι λογαριασμοί να είναι στην ώρα τους, να μην είναι στο τρίμηνο που είναι όπως προβλέπετε, αλλά αν υπάρχει διαρροή φαίνεται αργότερα, να ελαχιστοποιηθούν οι διαρροές και γενικώς να έχουμε ένα σύγχρονο δίκτυο όπως απαιτείται στις ημέρες μας στην εποχή που ζούμε. Είναι ένα έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Και όπου τα 4 εκατομμύρια είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Και ήταν και έργο, θυμάμαι, σημαία σας προεκλογική. Ναι, ήταν από τα έργα που είχα πει ότι αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό και θεώρησα ότι έπρεπε και να αναδειχθεί και στην περίοδο εκείνη. Πλέον ήρθε η ώρα της υλοποίησης. Και νομίζω ότι και είμαι πολύ ικανοποιημένος που ένα τέτοιο έργο θα μείνει παρακαταθήκη στην πόλη μας. Επιστροφή λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις, στο δεύτερο μέρος. Όπως σας είχα προαναγγείλει, σε αυτό το μέρος θα συνομιλήσουμε με επικεφαλής παράταξης από εκτός Αττικής. Θα βγούμε εκτός Αττικής σήμερα, θα σας μεταφέρουμε για άλλη μια φορά εικόνες εκτός Αττικής με τις περιγραφές που θα έχουμε εδώ από την κυρία Αλεξάνδρα Θαλασσινού, που είναι επικεφαλής παράταξης Δήμος για Όλους στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Καλό είναι να το βάλουμε αυτό και στο σουπεράκι, Δήμος Κίμης Αλιβερίου.
για να μην υπάρχει κανένα θέμα ανάμεσα στην Κίμη και στο Αλιβέρι μετά τη συνένωση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι πολύ σημαντικό να καλείτε και δημοτικούς συμβούλους από δήμους της περιφέρειας και όχι μόνο της Αττικής. Εμείς σας πληροφορώ ότι πολύ καλά το κάνετε. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή έχουμε καθιερώσει εδώ το λεγόμενο παράθυρο στην περιφέρεια και είτε με όποιον τρόπο υπάρχει, είτε από εδώ, είτε μέσω Skype, είτε τηλεφωνικά, προσπαθούμε να φέρουμε στην Αθήνα να γνωρίσουν και οι πολίτες της Αττικής, πέρα από το να γνωρίσουν άλλες περιοχές που ενδεχομένως να μην τις ξέρουν, αλλά να γνωρίσουν και άλλους τρόπους και άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουν. Mm-hmm. Γιατί τα προβλήματα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ακριβώς. Και λίγο πολύ είναι κοινά τελικά. Είναι κοινά εν μέρη, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην περιφέρεια σε σχέση με την Αθήνα. Σαφέστατα. Και να ξεκινήσουμε από αυτό. Έρχεστε από έναν δήμο, το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Εύβοιας. Μετά το Δήμο Χαλκιδέων, είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος. Ακριβώς. Ποια είναι τα ζητήματα που σας προβληματίζουν στην καθημερινότητα? Καταρχήν να σας πω ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος δήμος. Μετά τον Καλλικράτη συνενώθηκαν 5 δημοτικές ενότητες. Mm-hmm. Μιλάμε για το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Περίπου 55 χιλιόμετρα απέχει μια άκρη του Δήμου από την άλλη. Έχει γύρω στις 33.000 κατοίκους, στους 33.000 κατοίκους πληθυσμό. Πάρα πολλές, 111 οικισμούς, 45 τοπικές κοινότητες, 5 μεγάλες δημοτικές ενότητες που συνενώθηκαν με τον Καλλικράτη. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος δήμος, με πάρα πολλά προτερήματα, γιατί βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, προσφέρεται για εσωτερικό τουρισμό, για τα Σαββατοκύριακα, για μια ωραία και γρήγορη απόδραση. Έχει πάρα πολλά ωραία μέρη να επισκεφτείς, παραλίες, βουνά, μονοπάτια, πηγές, λίμνες. Όμως, δυστυχώς, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε θέματα υποδομών, για να υποστηρίξουμε όλο αυτό το φυσικό πλούτο που διαθέτουμε. Δηλαδή, το πρώτο και κυριότερο, όπως είπατε κι εσείς, είναι το δικό μας δίκτυο. Ακόμη είναι περιμένουμε... αυτό που λέγαμε πριν στο διάλειμμα, ότι πραγματικά θεωρώ ότι η Εύβοια είναι πάρα πολύ ωραίο νησί, mm-hmm. έχει πολύ ωραίες περιοχές, είτε λέγεται Κίμη, είτε λέγεται από την άλλη πλευρά. Αυλονάρι, Κονίστρες, πολλές περιοχές, Δίστος, Αλιβέρι. Αλλά είναι δύσκολο το δικό της δίκτυο, πολύ δύσκολο πάρα το δικό πολύ. Της δίκτυο. Περιμένουμε εδώ και χρόνια. Ο άξονας Χαλκίδα Κίμη με την συνεργασία της Περιφέρειας βέβαια και του Υπουργείου Υποδομών να υλοποιηθεί. Τον ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Αυτό θα μας έκανε τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για την τουριστική και εν γέννη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης έχουμε και ένα θέμα με το δρόμο Στόμιο Πλατάνα, ο οποίος από ό,τι θα έχετε μάθει ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το Γενάρη αλλά και τον Απρίλιο είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, mm-hmm. κατολιστήσεις, καθιζήσεις, έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα σε αυτό το δρόμο. Κάναμε ένα δημοτικό συμβούλιο, είχαν συμμετάσχει σε αυτό και οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι περιφερειακοί αρχικοί και οι βουλευτές του νομού μας. Κατάφεραν να εξασφαλίσουν 15 από την περιφέρεια μέσω του Υπουργείου Υποδομών και, και του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης, 15 περίπου εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστεί ριζικά και όχι με, επιτρέψτε μου τον όρο, με πασαλήματα, να φτιάχνουμε κάθε τόσο το δρόμο, να τον ξανανοίγουμε. Μπαλώματα. Ακριβώς με μπαλώματα. Το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Αλλά βέβαια, θέλετε κάτι μόνιμο. Έτσι. Θέλουμε μια οριστική λύση η οποία θα εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση όλων των κατοίκων, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και των επισκεπτών. Ξέρετε, αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος από τον οποίο πηγαίνει κανείς και στη Σκύρο. Και οι Σκυριανοί και οι επισκέπτες της Σκύρου περνούν από εκεί, γιατί είναι το λιμάνι της Κίμης μέσω του οποίου έχουν πρόσβαση στη Σκύρο, οι Κουμιώτες και πάρα πολλοί επισκέπτες που έρχονται και τα Σαββατοκύριακα στην περιοχή μας. Υπάρχουν τέτοιου είδους υποδομές στην περιοχή ώστε να φιλοξενούν κόσμο? Πάρα πολλές. Ξέρετε, είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι έχουν επενδύσει, αλλά και μεγαλύτεροι, έχουν επενδύσει τα χρήματά τους στον τόπο τους, έχουν φτιάξει υπέροχες. Μικρομεσαίες, θα έλεγα, επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα εστίασης. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί κέντρα όπου μπορείς να δεις πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως είναι στο Αυλονάρι, ένας πολύ ωραίος πολυχώρος. Έχουν ρίξει χρήματα οι δημότες στον τόπο τους και έχουν επενδύσει. Γι' αυτό αξίζουν και μια καλύτερη αντιμετώπιση, όχι μόνο από την κεντρική κυβέρνηση που τους έδωσε μόνο τα 800 ευρώ την περίοδο αυτή που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και από το lockdown. Δυστυχώς έχουν πληγεί και από μια άλλη πολύ βασική έλλειψη σε επίπεδο υποδομών που υπάρχει στο Δήμο μας και λέγεται ίδρευση. Για πολλές μέρες, 4-5 μέρες, δεν είχαν οι επαγγελματίες νερό για να μπορούν να δεχτούν τους επισκέπτες τους. Μετά από 7,5-8 μήνες που άνοιξαν επιτέλους για να έχουν πληρότητα πια, όχι
κάποιοι δεν θα έχουν και πληρότητα, για να έχουν στοιχειώδη. Να συγκεντρώσουν όσο περισσότερο κόσμο. Στοιχειώδη επισκεψιμότητα, αλλά κάποιοι και πληρότητα χρειάζονται το βασικότερο. Δρόμο και νερό. Δεν μπορεί να έρθει ο επισκέπτης όσο ωραία ξενοδοχειακή μονάδα και να έχει να τον φιλοξενήσει, όσες ομορφιές και να έχει, έτσι. Και τι γινότανε, πρακτικά τι γινότανε. Γιατί... Έχει πάρα πολύ λίγο προσωπικό η Δημοτική, η Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΙΑΚΑ, πάρα πολύ λίγο προσωπικό. Εμείς ζητάμε και ως Δήμος να έχουμε μόνιμες προσλήψεις, υδραυλικούς και όποιο άλλο προσωπικό χρειαστεί για να στηρίξει την επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης. Χρειάζεται επίσης όμως να γίνονται πολλές συντηρήσεις στο χειμώνα. Τη χειμερινή περίοδο που δεν είναι τόσο full season, χρειάζεται να κάνουμε συντήρηση στα πάρα πολύ απαρχαιωμένα δίκτυα ίδρυυσης που υπάρχουν σε όλο το Δήμο. Είναι τεράστιο το δίκτυο ίδρυυσης και απαρχαιωμένο, όπως σας λέω. Άρα θέλει καλή συντήρηση στο χειμώνα και αποκατάσταση σε πολλά σημεία. Αλλά και για να μην αντιμετωπίζεις το καλοκαίρι τόσες βλάβες, θα πρέπει να γίνεται καλή συντήρηση και τακτική το χειμώνα. Και βέβαια το κυριότερο εδώ είναι ότι θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ολοκλήρωση του φράγματος Μανικίων ως υδρευτικού έργου, το οποίο μας έχει υποσχεθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ότι θα το υλοποιήσει μέσω του προγράμματος, μέσω της ένταξής του στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα. Το έχουμε το ονομάσει Αντώνη Τρίτσι. Αλλά στο πρόγραμμα Αντώνη, στη συνέχεια, στη διάδοχη κατάσταση. Όπως και να έχει, εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Θα μας λύσει τα περισσότερα προβλήματα σε όλο το Δήμο που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση. Και ένα άλλο δηλαδή, πολύ σοβαρό. Είναι κάτι το οποίο το συναντάτε συχνά. Δηλαδή, θέμα ίδρυυσης πέραν δηλαδή αυτών των 5 ημερών που μας είπατε εσείς τώρα. Πολύ συχνά. Πολύ συχνά η περιοχή της Κύμης κυρίως, αλλά και στα νότια. Και το Αυλωνάρι πολλές φορές έχει μείνει από νερό. Και οι Πετριές που είναι άλλος ένας πολύ όμορφος τουριστικός προορισμός στα νότια του Δήμου. Το Πόρτο Μπούφαλο αυτές τις ημέρες που είναι ένας εξαιρετικός, ένας μικρός παράδεισος θα έλεγα. Όπως και όλα τα μέρη στο Δήμο μας. Δεν μπορώ να πω ποιο είναι ωραιότερο, είναι τόσα πολλά. Απλά πρέπει και εμείς να τα στηρίζουμε ως Δήμος και κυρίως η Δημοτική Αρχή που αυτή τη στιγμή διοικεί το Δήμο αυτό, θα πρέπει να στηρίξει πάρα πολύ και τους επιχειρηματίες της περιοχής και όλους τους δημότες, γιατί είναι δική της υποχρέωση. Και εμείς προσπαθούμε ως αντιπολίτευση, δημιουργική αντιπολίτευση, να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει και αφορά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας και προέκυψε κυρίως εν μέσω καραντίνας, που δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε και ήμασταν ο καθένας κλεισμένος στο σπίτι του με περιοριστικά μέτρα, ήταν περαιτέρω αδειοδοτήσεις και εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, ανεμογεννητριών, σε περιοχές. Δόθηκαν αδειοδοτήσεις από τη ΡΑΕ μέσα στην καραντίνα για πανέμορφες περιοχές της Κύμης και των Κονιστρών, για τα Κοτήλαια Όρη, το Ορτάρι, οι οποίες είναι προστατευόμενες περιοχές, έχουν ενταχθεί στο Natura 2000 και για μας είναι ανεπίτρεπτο να πειράξει αυτές τις περιοχές. Πάντως γενικά στην Εύβοια, η Εύβοια έχει πολλά τεράστιο κομμάτια, φυσικό πλούτο. Πέρα του φυσικού πλούτου, πολλά κομμάτια που έχουν καλυφθεί με ανεμογεννητρίες. Θα σας πω ότι όλες οι κορυφογραμμές μας είναι και στο Δήμο Καριστίας περισσότερο, αλλά και στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, προς το νότιο κομμάτι, στο Δήμο Δυστείων ειδικά, και στο Ταμινέων, δηλαδή στην περιοχή του Αλιβερίου, και στο Αυλώνος, δυστυχώς πια, είναι κατάφυτες οι κορυφογραμμές. Μέσα στο lockdown δεν κυκλοφορούσαν τόσο πολλοί άνθρωποι, όσο κυκλοφορούσαν κομμάτια ανεμογεννητριών που τα ξεφόρτωναν από το λιμάνι της Κύμης, αλλά και ο δικός από το περιφερειακό δρόμο του Αλιβερίου. Μπήκαν μέσα στην καραντίνα ανεμογεννήτριες, 8, στις πανέμορφες Πετριές, που θα είναι πασίγνωστη περιοχή, πασίγνωστος προορισμός, γιατί οι Αθηναίοι έρχονται πάρα πολύ και το καλοκαίρι, αλλά και άλλες στιγμές μέσα στον χρόνο. Και στην περιοχή των Κοσκίνων, όπου δίπλα υπάρχει πεδίο βολής, δώσαν αδειοδότηση από τη ΡΑΕ και για τα Κοτήλια Όρη και για το Ορτάρι, για τις περιοχές Κονιστρών και Κύμης, δυστυχώς, που σας λέω ότι είναι προστατευόμενες περιοχές, εγκατέστησαν και στην περιοχή του Αυλωναρίου, στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, στην Πούντα της Οχτωνιάς, όπου εκεί είναι από κάτω η ομορφότερη παραλία, μία από τις ομορφότερες, η Μουρτερή. Δυστυχώς δεν έγινε. Όπως σας είπα, ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, δεν μπορούσαμε συλλογικά να αντιδράσουμε. Τα μαθαίναμε μόνο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και από τους περιβαλλοντικούς φορείς που τρέχαν και ενημέρωναν τον κόσμο και ευτυχώς ενημέρωσαν και εμάς.
και δώσαν, αφήσαν τις επενδυτικές εταιρείες να εγκαταστήσουν τη στιγμή που δεν έγινε καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, με το Δήμο, με τα τοπικά κινήματα, τα περιβαλλοντικά και τους φορείς, με κανέναν. Επίσης να σας πω ότι η Εύβοια, αλλά και πολλό δε μάλλον και ο Δήμος ο δικός μας και της Καρύστου, παράγει το 40% της πανελλαδικής αιωλικής ενέργειας. Πράγμα το οποίο, καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι είμαστε μια υπερκορεσμένη περιοχή από άποψη αιωλικών πάρκων. Πάρκα. Άρα λοιπόν και εδώ που τα λέμε και η Ελλάδα από το 2013 ως χώρα τον έχουμε πιάσει το στόχο μας. Επομένως, έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο που κλήθηκαν και οι φορείς οι περιβαλλοντικοί και οι τοπικές κοινωνίες. Εκεί δυστυχώς η Δημοτική Αρχή μας απογοήτευσε, διότι το ψήφισμα το οποίο πέρασε με οριακή πλειοψηφία, δηλαδή μόνο με τις ψήφους της συμπολίτευσης, της Δημοτικής Αρχής δηλαδή, όχι ανεμογεννήτριες στις περιοχές Natura ή σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή σε περιοχές τουριστικές ή φυσικού κάλους. Ενώ οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς και τα κινήματα, είπαμε όχι άλλες ανεμογεννήτριες στην περιοχή, σε όλο το Γενικά, Δήμο. Καθολικά ακριβώς, εσείς. Διότι μόνο και μόνο από τη στιγμή που έχουμε πιάσει το στόχο και υπάρχει το 40% στην Εύβοια της πανελλαδικής παραγόμενης αιωλικής ενέργειας, δεν χωράνε πουθενά αλλού να μπουν. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχουν ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες από τις ανεμογεννήτριες? Θα σας το έλεγα. Δεν υπάρχει κανένα, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν εγκατασταθεί ολικά πάρκα, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ανταπόδοση στους δημότες, γιατί για μένα ουσιαστική ανταπόδοση θα ήταν να έχουν μειωμένο ρεύμα ή και δωρεάν ρεύμα. Ανταυτού πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τιμολόγια στη ΔΕΗ, 130 έως 400% πάνω σε σχέση με τη συμβατική ενέργεια. Επίσης, δεν προσφέρουν ιδιαίτερες θέσεις εργασίας, γιατί ακόμη και το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί μόνο τρεις μόνιμους εργαζόμενους. Επίσης, η ανταπόδοση που υπήρχε τόσα χρόνια, ή όσοι υπήρχε, τα αντισταθμιστικά ωφέλη λοιπόν, ήταν καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Δηλαδή, ένα πεζοδρόμιο σε ένα χωριό, ένα air condition σε ένα κοινοτικό γραφείο, μια παιδική χαρά και αυτή όχι πιστοποιημένη. Δηλαδή, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την άποψη. Επίσης, το σημαντικότερο για μας είναι το πολύ βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα αφήσουν στην περιοχή μας. Διότι, όπως ξέρετε από όλη αυτή την ιστορία των αιωλικών, κέρδος ουσιαστικό έχουν μόνο οι επενδυτικές εταιρείες που παίρνουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εργολάβοι που ανοίγουν δρόμους πάνω στα βουνά. Τη στιγμή που εμείς ως περιφέρεια ή ως Δήμος δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν δρόμο και να τον διαπλατείνουμε να μπορεί να περνάει ο κόσμος ασφαλώς, χαλάνε όλη την πανίδα και τη χλωρίδα των οικοσυστημάτων σε δασικές εκτάσεις, σε βουνά, δίπλα σε λίμνες, σε Natura περιοχές. Πολλά πτηνά προσκρούν πάνω στα πτερήγια των ανεμογεννητριών και πεθαίνουν. Υπάρχει τεράστια καταστροφή, για να μην πούμε για τα κουφάρια τους, γιατί στα 20 χρόνια που τελειώνει η ζωή τους δεν είναι υποχρεωμένες από την νομοθεσία, την παρούσα, την κείμενη νομοθεσία. Να τις μεταφέρουν, να τις βγάλουν από εκεί. Να διαχειριστούν, να τις διαχειριστούν ως απορρίμματα, να τις ανακυκλώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, γενικά η περιοχή και η συγκεκριμένη, επειδή ένα κομμάτι είναι και βιομηχανικό, αντιμετωπίζεται και κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με περιβαλλοντικά σοβαρά ζητήματα. Όπως γίνεται φυσικά σε περιοχές που έχουν και βιομηχανικές ζώνες. Δεν είστε βέβαια στο επίπεδο τώρα της βιομηχανικής ζώνης αυτή τη στιγμή. Στο νότιο τμήμα του Δήμου μας είμαστε, στο Αλιβέρι δηλαδή, είμαστε βιομηχανική περιοχή. Χωρίς βέβαια, ενώ η περιοχή της Κύμης ασχολείται κυρίως οικονομικά με την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Όμως, τώρα μιας και το αναφέρατε αυτό και μπορώ να το πω και για τα αιωλικά πάρκα, δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα. Ευτυχώς αυτό το είναι τελευταίο πολύ σημαντικό ζήτημα. Το συζητούσαμε και στο διάλειμμα, γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση. Φαντάζομαι ότι γίνεται σε πολλές περιοχές της επαρχίας. Δεν είστε η μόνη περιοχή που δεν υπάρχει χωροταξικό. Το έχουμε ζήσει και σε περιοχές της Αττικής, στην Ανατολική Αττική, σε διάφορες περιοχές. Νομίζω ότι έρχεται τώρα η παρούσα κυβέρνηση με το πρόσφατο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, με τον πρόσφατο νόμο βασικά, και δίνει εν μέρη κάποια λύση στα. Ή κάποια διέξοδο μέχρι να δούμε τη λύση. Θα σας έλεγα ότι το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο στο σύνολό του κ. Χατζηδάκη είναι περιβαλλοντοκτόνο.
αφήνει πολλά περιθώρια, ακόμη και σε περιοχές προστατευόμενες, να εγκατασταθεί αυτό πάντως από ιδιωτικές εταιρείες. Από την άλλη πλευρά όμως, το θετικό βήμα που έγινε και ως Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα πήραμε σχετική απόφαση, ήταν το να ενταχθούμε μέχρι τις αρχές του Ιούλη σε ένα πρόγραμμα εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, αναδημοτική ενότητα. Να σας πω εδώ ότι η ιστορική, η έδρα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, το Αλιβέρι, δεν διαθέτει καθόλου χωροταξικό, πολεοδομικό σχέδιο, χωροταξικό σχεδιασμό. Η περιοχή της Κίμης, που είναι η ιστορική έδρα του Δήμου, διαθέτει μεν γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά χρειάζεται πολύ σοβαρή αναθεώρηση, θα έλεγα, να ξαναγίνει από την αρχή. Διότι από το 2013 και μετά, ξέρετε, έχει σταματήσει εντελώς η οικοδομική ανάπτυξη της περιοχής, διότι τα οικόπεδα, τα οικοδομήσιμα οικόπεδα, μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε μια νύχτα σε αγροτεμάχια. Αυτό έχει πλήξει πάρα πολύ την περιοχή και την ανάπτυξη της περιοχής. Γιατί εσείς θέλετε μια ήπια τουριστική... Έτσι. Εμείς για την περιοχή της Κίμης θέλουμε να ανοίξει η οικία Παπα-Νικολάου, να είναι επισκέψιμη. Θέλουμε το Μιλονοπούλιο να γίνει ένας ζωντανός χώρος, να τον επισκέπτονται μαθητές από σχολεία. Τώρα τελευταία ακούσαμε από τη Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει και ενδιαφέρον να έρθει ένα τμήμα πανεπιστημιακό. Μακάρι να γίνει, θα το επικροτήσουμε. Η Κίμη έχει ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα το καμένο σχολείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο της Κίμης, από τη φωτιά του 2014. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Βέβαια, τώρα τελευταία, από ό,τι μας είπε η Δημοτική Αρχή, είναι έτοιμη να δημοπρατήσει, να γίνει. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα αποκατασταθεί. Έχουμε το κλειστό γυμναστήριο της Κίμης, που δυστυχώς καταστράφηκε, έπεσε η στέγη του από τις βαριές χιονοπτώσεις του 2017. Ευελπιστούμε αυτά να δρομολογηθούν, γιατί αυτά θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θέλει προσωπικές κόντρες και... Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Πώς κινούνται τα Δημοτικά Συμβούλια και με βάση τα νέα δεδομένα που έχουμε... Εγώ είμαι υπέρμαχος της απλής αναλογικής. Το θεωρώ ότι είναι η επιτομή της δημοκρατίας, του δημοκρατικού διαλόγου. Είστε και μια παράταξη που το υποστηρίζετε θερμά. Και θεωρούμε ότι η δημοκρατία και η συνεργασία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο. Υπάρχει όμως αυτό πρακτικά? Κοιτάξτε, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές εμπάθειες και προσωπικές διαφωνίες που μας αφήνουν πάρα πολύ πίσω. Αν τα βάλουμε αυτά στην άκρη και προχωρήσουμε, βάλουμε το κεφάλι κάτω με διαφάνεια, γιατί ο κόσμος θέλει οικονομική διαφάνεια πάνω απ' όλα. Θέλει να συνεργαστούμε και να τρέχουμε, να δουλεύουμε, ώστε να έχουμε 5 βασικά έργα υποδομής. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα, την καταλαβαίνω τη Δημοτική Αρχή σε αυτό, αλλά να πούμε ότι θα κάνουμε δρόμο, πολεοδομικό σχεδιασμό, το φράγμα μανικίων για να έχουμε μια καλύτερη δίκτυο ίδρυψης, έτσι, να λύσουμε το θέμα του νερού. Και από εκεί και πέρα και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, για μένα θα είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν είμαστε από αυτούς που κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ασκούμε έλεγχο, κριτική, καλοπροαίρετη και με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον του τόπου μας, τον οποίο τον αγαπάμε και γι' αυτό. Και εγώ γι' αυτό είναι πλάκιν με της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επειδή περάσαμε και την κρίση του κορονοϊού, ή μάλλον περνάμε, για να είμαστε ακριβείς, δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουμε ξεφύγει από την όλη κατάσταση. Βέβαια, είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι ήμασταν τρεις μήνες πριν. Υγειονομικά, πώς καλύπτεται η περιοχή? Ευτυχώς, ο Δήμος μας δεν είχε κανένα κρούσμα. Μπορώ να πω ότι και το Γενικό Νοσοκομείο της Κίμης και το Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Και... Έχετε δύο τρόπους δηλαδή υγειονομικά να εξυπηρετηθείτε, και αυτό είναι σημαντικό. Ακόμα και για τον τουρισμό είναι σημαντικό αυτό. Δεν το συζητάμε. Και το ΕΚΑΒ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην περιοχή μας, και το Κέντρο Υγείας Αλιβερίου και βέβαια το Γενικό Νοσοκομείο Κίμης κάνει ό,τι μπορεί. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τις δομές. Και βέβαια, ακόμα και αν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και περισσότερο μόνιμο προσωπικό. Και περισσότερο προσωπικό και για το ΕΚΑΒ και για τον τομέα ΕΚΑΒ και για την ντόμη στις Κονίστρες και για το νοσοκομείο της Κίμης και μόνιμο προσωπικό, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και περισσότερες καλύτερες υποδομές, μηχανήματα, αξονικούς τομογράφους, οτιδήποτε χρειάζεται το προσωπικό των μονάδων υγείας που διαθέτει η περιοχή μας και μπορούμε να πιέσουμε την κεντρική εξουσία για να το παρέχει, είμαστε μαζί τους. Αγωνιζόμαστε γιατί το υγειονομικό προσωπικό, αλλά και οι Δήμοι αυτή την περίοδο, μέσω και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, βοήθησαν πάρα πολύ τους πολίτες αυτή τη δύσκολη περίοδο. Επίσης, να πούμε και ένα τεράστιο μπράβο και στους εργαζόμενους στην καθαριότητα, γιατί εκείνοι υπερέβαλανε αυτό.
Και δεν σταμάτησαν και ούτε το μία βοήθεια, μέρα. Και οι εργαζόμενοι του βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι δυστυχώς για αρκετούς μήνες ήταν απλήρωτοι, ευτυχώς πριν λίγες μέρες τους κατέβαλαν τους μισθούς τους. Και ελπίζω σύντομα να μονιμοποιηθούν, διότι από το Δεκέμβριο του 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει προσλήψεις, οργανικές θέσεις για περίπου 2.500 για όλους τους εργαζόμενους πανελλαδικά στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Ελπίζω να γίνουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά συμβάλλουν τα πλείστα στη φροντίδα των μεγαλύτερων ανθρώπων, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Γιατί ο δικός μας Δήμος, σας είπα, είναι έχει πάρα τεράστια πολύ έκταση, έχει τεράστια έκταση, πολύ απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα χωριά, και άρα βοηθάνε πάρα πολύ οι εργαζόμενοι αυτοί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ. Διαπιστώσατε κι εσείς, το διαπίστωσα κι εγώ, ότι είστε μια περιοχή που βρίσκεται πραγματικά πολύ κοντά στην Αττική, αλλά έχετε ζητήματα και προβλήματα που ενδεχομένως για έναν Αθηναίο να θεωρούνται αδιανόητο. Δηλαδή, το νερό, για παράδειγμα. Κάτι που εμείς, οι κάτοικοι της Αττικής, όχι σε όλη την έκταση, στο μεγαλύτερο μέρος το θεωρούμε δεδομένο, σε κάποιες άλλες περιοχές είναι ζητούμενο. Mm-hmm. Οι δρόμοι, όταν υπάρχουν σε οδικά δίκτυα με χωματόδρομους, για παράδειγμα, ακόμα, για κάποιους άλλους είναι δεδομένο, για εσάς δεν είναι δεδομένο. Καθόλου. Κλείνοντας, θα σας ζητούσα να κλείσω με το εξής. Mm-hmm. Αύριο, Σάββατο, οι περιβαλλοντικοί φορείς της περιοχής της Κύμης, η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος της Κύμης και ο Σύλλογος Δάσου Προστασίας και όλα τα περιβαλλοντικά κινήματα και η Επιτροπή Αγώνα των Πετριών, που έχει συσταθεί τώρα τελευταία με τα ζητήματα της εγκατάστασης επιπλέον ανεμογεννητριών, αύριο θα κάνουν μια πολύ ωραία ενημέρωση των δημοτών στους Ανδρονιάνους. Είναι ένα χωριό της Κύμης πάρα πολύ όμορφο, στις 7 η ώρα. Οπότε θα ήθελα ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα που κάνουν τα κινήματα, τα περιβαλλοντικά κινήματα και οι φορείς και οι σύλλογοι της περιοχής μας. Θα είναι πάρα πολύ καλό να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί αυτό λείπει από τον κόσμο. Και αύριο μπορεί να γίνει και δεν θα είναι και η μόνη φορά που θα ενημερώσουν τον κόσμο. Έχει ξαναγίνει και θα γίνεται συνέχεια μέχρι να αποτρέψουμε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που λέγεται εγκατάσταση επιπλέον ανεμογεννητριών στο Δήμο μας. Mm-hmm. Επίσης, να σας πω ότι οι σύλλογοι αυτοί έχουν καταθέσει ένδικοφανή προσφυγή, το κυνηγούν και δικαστικώς και τους στηρίζουμε σε αυτή τους την προσπάθεια. Επίσης, και η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης της Ελλάδας και η Καλλιστό και η Ορνιθολογική Εταιρεία της Ελλάδος έχουν κάνει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα των αιωλικών. Τέλος, να σας πω ότι άλλο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα στην περιοχή μας, ειδικά στα νότια, στο Αλιβέρι, είναι η καύση του RDF από την τσιμεντοβιομηχανία. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να γίνει, πρώτα απ' όλα για να μην καεί. Δυστυχώς, με τη βούλα του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτό γίνεται και νόμιμα τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ως περιβαλλοντικό κίνημα, ως περιβαλλοντικό σύλλογο, ως περιβαλλοντικό κίνημα και ως δημότες με περιβαλλοντική ευαισθησία. Ζητάμε να γίνει το παρατηρητήριο, το οποίο εδώ και από τις αρχές Μάρτη που το ψηφίσαμε όλοι ομόφωνα ως Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει, και ενώ έχει βρεθεί και ο χώρος, ενώ μπήκαν και χρήματα στον προϋπολογισμό στην τελευταία τροποποίηση για να γίνει επιδημιολογική μελέτη, να δούμε τι γίνεται. Παρόλα αυτά, ζητάμε να γίνει το παρατηρητήριο να λειτουργήσει, διότι μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα επιστημονικού θα γίνονται μετρήσεις των ρήπων που εκπέμπονται από την καύση του RDF. Και εσείς θα έχετε ένα χειροπιαστό εργαλείο για να, μπορούμε να προσφύγουμε αργότερα ή για να. Επίσης, υπάρχουν και εναλλακτικές, από ό,τι είδαμε και το Δήμαρχο Χαλανδρίου, από τους καφέ κάδους και τα βιοαπόβλητα παράγουν, εκτός από το κομπόστ που το δίνουν ανταποδοτικά στους δημότες που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, και εμείς ως Δήμος. Και βιοαέριο. Βιοαέριο για τα απορριμματοφόρα τους, αλλά και καύσιμο, εναλλακτικό καύσιμο αντί να καίμε RDF στις τσιμεντοβιομηχανίες. Θα θέλαμε πολύ το Δήμαρχο Χαλανδρίου να τον είχαμε στο Δήμο μας να μας τα εξηγήσει αυτά. Θέλω και στον αέρα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να σας ζητήσω την επόμενη φορά να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση από μια από τις ωραίες περιοχές της περιοχής σας. Η τεχνολογία και το Skype μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε και εδώ στους κατοίκους και στους πολίτες της Αττικής όμορφες εικόνες από τη δική σας περιοχή. Με μεγάλη μας χαρά θα σας φιλοξενήσουμε με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου σε οποιαδήποτε όμορφη γωνιά του Δήμου μας, να σας δείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας, αλλά να μιλήσουμε και για τα περιβαλλοντικά κυρίως ζητήματα, και εννοείται, για το δρόμο, για την ίδρυψη. Αυτά πρέπει να τα προβάλλουμε και εδώ στην Αττική. Σας ευχαριστώ, Θεμά. Και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Σοφία Μίτηλη ακολουθεί αμέσως μετά. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ τη Δευτέρα, 2:30 ώρα, μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.